με, κυρίως με την πρώτη, με τη βασική του ιδιότητα. Κύριε Ματζουράνη, καλώς ήρθατε. Γεια yes. Η βασική σα ιδιότητα για μένα είστε, είστε, είστε δικηγόρο. <laughs> ναι. και υποψήφιο <laughs> στον, και υποψήφιος νότιο. στον νότιο τομέα τη Αθήνα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Να ξεκινήσω με το σημερινό. Το τωρινό είναι αυτό. επιστολή του Μητσοτάκη στον Τωγιάκο. Προτεραιοποίηση τη έρευνα για τα τέμπη και να τεθεί στο υψηλότερο δυνατό ανακριτικό επίπεδο. Μάλιστα. Θέλετε την άποψή μου. Mm. Όπως ξέρετε, τον τελευταίο καιρό έχει αποδειχθεί ότι η δικαιοσύνη έχει πολλές ταχύτητες. Για παράδειγμα, στην υπόθεση του ΦΑΝΤΣ... 9 ημέρες. Εννιά ημέρες, χρόνος ΔΕΤΕ, δηλαδή παγκόσμιο ρεκόρ. Παγκόσμιο ρεκόρ. Χιλιάδες σελίδες, βγήκε η απόφαση, διέρευσε η απόφαση πριν καθαρογραφεί και πριν δημοσιευθεί, ώστε να καθίσουν ε, φρόνημα οι πρωτοδίκες όπου εκρεμούσαν ανακοπές των ε, δανειοληπτών των ευάλωτων δανειοληπτών και δημοσιεύθηκε πράγματι σε χρόνο ρεκόρ και μακάρι να, να ίσχυε αυτό και για άλλες και υποθέσεις. Και για υποθέσεις. Για Έχω, όλες. υποθέσεις. Για όλες τις υποθέσεις. Για όλες τις υποθέσεις. Δεν είναι δυνατό να ισχύει για όλες, αλλά ας ίσχυει και για κάποιες άλλες. Ναι. Όμως έχουμε και ένα άλλο παράδειγμα, το παράδειγμα των υποκλομπών, όπου εκεί η δικαιοσύνη αν δεν κλώθει όπως είπε ο κύριος Τζαβάρας και ενοχλήθηκε ο κύριος Δογιάκος, σ και, δεν, και κινείται με ρυθμούς χελώνα. αν κινείται, γιατί μπορεί και να μην κινείται καθόλου. Εδώ τώρα τι έχουμε σε αυτή την περίπτωση. Έχουμε μια εντολή του κυρίου Ντογιάκου προς τον ε, προϊστάμενο της Αγγελίας Εφετών Λάρισα τον κύριο Δασκαλόπουλο, να εποπτεύσει... Αυτή ήταν η πρώτη ενέργεια. Τώρα έχουμε και δεύτερη εντολή του, ε, δεύτερο γράμμα, γραμμανεπιστολή του Πρωθυπουργού, ε, στα όρια της ε, διάκρισης των εξουσιών, βασμούς της διάκρισης των εξουσιών, να υπάρξει προτεραιοποίηση στην ανάκριση. Σωστό αυτό. Όμως, τι βλέπουμε. Έχει αρχίσει η ανάκριση εδώ και μερικές μέρες. Με, αμέσως μετά τα τραγικά συμβάντα και μέσα στην ανίποτη θλίψη όλου του ελληνικού λαού, ανεξαρτήτως πολιτικών τοποθετήσεων. Έχει κληθεί, έχει, έχει απολογηθεί και έχει προφυλακιστεί ο Σταθμάρχης. περίφημος Σταθμάρχης, ο οποίος ήταν 59 ετών, διορίστηκε κατά τρόπον παράνομο και απαράδεκτο σε θέση που προβλέπονταν όριο ηλικία 48 ετών. Λέει, ο Βορύδης λέει ότι ήταν κανονική η Δεν ήταν καθόλου Είναι κανονική, άταξημα. υπάρχει κανονισμός, λέει 48 ετών και τον έβαλαν, τον πήραν από μεταφορέα βιβλίων στο Υπουργείο Παιδείας. Παιδείας τον μετέφεραν σε θέση σταθμάρχη και εφητεύθηκε εκεί και θα σας εξηγήσω γιατί πήγε στη Λάρισα και δεν τον βάλανε στο Λιανοκλάδιο που είχε λιγότερη κίνηση τρένων κλπ. Όμω, όλε αυτέ τι μέρε υποτίθεται ο Πρωθυπουργό βγήκε εκεί που είναι ανθρώπινο λάθο και είναι και διαχρονικέ ευθύνε. Πρώτον, ω προ το ανθρώπινο λάθο, περιόρισε σε τρία πρόσωπα, δηλαδή στον σταθμάρχη και στου αρμόδιου του ΟΣΕ και τον υπουργό. Παρόλα αυτά όμω, οι δύο και τη ΤΡΕΝΟΣΕ και του ΟΣΕΙ διευθύνοντες, παραμένουν, υπογράφουν αποφάσει και δεν έχουν. παραμένουν από... μέχρι να διοριστείουν οι καινούργιοι. Ναι, ναι. Μπορούσαν. Λέω και την απάντηση α... που δίνουν. Πολύ καλά ναι. λένε, αλλά μπορούσαν να μην υπογράφουν αποφάσει. Προχτές 25 αποφάσει υπέγραψε ο ένα που αναρτήθηκαν στη διάβια. Όμω. Ε, παρατηρώ μια σοβαρή παράληψη των εισαγγελικών αρχών, της εισαγγελική αρχής. Δεν έχουν <coughs> κατασχεθεί όλα τα κομπιούτερ, δεν έχουν α, κατασχεθεί όλα τα έγγραφα στα γραφεία των διευθυνόντων συμβούλων της ΤΡΕΝΟΣΕ και του οσέ. Και αυτό τι σημαίνει, ότι υπάρχει δυνατότητα, δεν λέω ότι οι άνθρωποι. Υπάρχει δυνατότητα να καταστραφούν έγγραφα, κρίσιμα και, και να, στοιχεία ε, τη και να, yeah. να, να απολεστούν αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό δεν έχει γίνει και αποτελεί μια παράληψη νόμιμης υποχρέωσης των αρμόδιων yeah. εισαγγελέων και ανακριτών. Δηλαδή να εμποδίσουν κάθε πιθανότητα να αρχίσουν να λειτουργούν, να πάρουν φωτιά η καταστροφή των εγγράφων. Η, η υπόθεση είναι κρίσιμη, είναι όχι μόνο ποινικά αλλά και πολιτικά κρίσιμη και δεν μπορεί να συμψηφιστεί με το... Είναι διαχρονικέ οι ευθύνε, άρα. Υπάρχουν δια... ευθύνε όλε τι κυβερνήσει από το 2000 υπάρχουν. μέχρι να και σήμερα κύριε ό, ό, το 2000, Όχι από το 2000. Το διαχρονικέ μπορεί να είναι από τον Τρικούπι, το 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 τον Βενιζέλο, τον Παπανδρέου, τον Καραμαλί κλπ. Να πούμε τώρα για τι συγκεκριμένε. Κάθε κυβέρνηση. Μα κάθε κυβέρνηση ευθύνεται κυρίω για την περίοδο που διακυβέρνησε τη χώρα και για πράξεις και για παραλήψεις της. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ για την τετραετία του, η Νέα Δημοκρατία για την τετραετία της, το ΠΑΣΟΚ για τα χρόνια yeah. που διακυβέρνησε, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου για τα χρόνια που διακυβέρνησε. Όμως θέλω να τονίσω το εξή: ότι τα τελευταία 50 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κυβερνήσει τέσσερα μόνο χρόνια. Τα υπόλοιπα έχουν κυβερνήσει Άλλα κόμματα, δηλαδή Νέα Δημοκρατία και, και ΠΑΣΟΚ. Επομένως, ο καταμερισμός των διαχρονικών ευθυνών δεν μπορεί να είναι ο ίδιος. Ναι. Και έρχομαι τώρα, στις, αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι... Ο, ε, π, 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 και έρχομαι προχωρήστε, τώρα προχωρήστε, προχωρήστε. στο τι έκανε ο ΣΥΡΙΔΑ και το τι έκανε η Νέα Δημοκρατία. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχουν υπογραφεί δύο συμβάσεις. Μία το 6 νο, και όπου ήταν, είχε προβλεφθεί και έχουν δοθεί πολλά και χρήματα από την κοινότητα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, η μία σύμβαση, η δεύτερη του 2014, ε, η 717, βρίσκεται υπό τον έλεγχο, προχθές έκανε επίσημη ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ερευνάται για διασπάθηση κοινοτικών κονδυλίων και διαφθορά. Γιατί δεν έχει υλοποιηθεί η σύμβαση. Και μάλλον, διαφθορά. Ενώ πήρατε λεφτά, δεν έχετε υλοποιήσει η σύμβαση. Αυτό δεν λέει. Όχι ολόκληρη, θα σας πω. Yeah. Τι ακριβώς. Και έχετε, έχετε <coughs> και ελέγχετε και για διαφθορά. Μάλιστα. Επίσης, η σύμβαση αυτή του 17 με επίσημο έγγραφο του 18 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαπιστώνεται ότι είχε υλοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ όχι εξ ολοκλήρου, εν μέρει από την Νέα Δημοκρατία μικρότερο ναι. ποσοστό, αλλά μέχρι το 68%. Ε, η σύμβαση του 7, του 6, του, ναι, ναι, του 7 είχε το εξή πρόβλημα. Προέβλεπε τη τηλε, τηλεματική και σηματοδότηση, αλλά θεωρούσε, δεν είχε συμπεριλάβει μέσα, τους φωτεινούς σηματοδότες. Θεωρούσε ότι οι παλιοί αρκούσαν. Γι' αυτό και. και γι αυτό τον συμβατή, λόγο, όμως, ναι, υπάγει, δεν ήταν συμβατή όμω η Δεν υπάρχει. ήταν συμβατή και δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Άρα δεν λειτουργούσαν ίση. Γι, γι' αυτό ήρθε η δεύτερη σύμβαση, η οποία προέβλεψε και του φωτεινού σηματοδότε, αλλά προσέξτε, για να γίνει και η τηλεματική η τηλεδιαχείριση και η σηματοδότηση, προπέθεται δίκτυο, προπέθετε ράγε. Και δεν υπήρχαν διπλή γραμμή. Αυτό έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ από την ΑΘΘΙΠΗΡΑ. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιδωμένη και ολοκληρώθηκε επί Υπουργείας Μάλιστα. Αφού ολοκληρώθηκε αυτό, τότε μπορούσε να αρχίσει η υλοποίηση της σηματοδότησης και της τηλεδιαφέρουσης. Της σηματοδότησης, καινούργιας σηματοδότησης ναι, ναι. Διότι δεν μπορούσε ναι. να βάλεις σηματοδότηση στις παλιές ράγες, να τις ξυλώσεις και μετά αυτού και από την αρχή. Ναι, ναι. Ε, η σύμβαση του 17, είχε, του 14, είχε ένα... Είχε διάφορα προβλήματα. Α, η... Η κυβέρνηση Η ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο Υπουργό, ο κ. Σπίρτη, οδήγησε σε έκπτωση, άρχισε τη διαδικασία έκπτωση των δύο εταιρεών τη Άρστρομ και τη Τομή που είχαν αναλάβει το έργο, το έργο και το είχαν μοιράσει. Εν ώψη τη έκπτωση ήρθαν και υπέγραψαν μια συμπληρωματική σύμβαση όπου καλύπτονταν οι ατέλειε τη σύμβαση του 2014, η οποία ε, επί εποχή, δηλαδή εκείνη την εποχή, διευθύνων σύμβουλο ήταν ο κ. Ζηλιασκόπουλο, τον οποίο τη ο Α, μάλιστα. Μάλιστα. Ο, τον οποίο ήθελα να βάλω να ελέγξει την περίοδό του από το 10 έω το 14 μάλιστα. λοιπόν η σύμβαση αυτή πέρασε από το ελεγκτικό συνέδριο καθυστέρησε 8 μήνε το ελεγκτικό συνέδριο και ολοκληρώθηκε ήταν έτοιμη προ υπογραφή όταν η κυβέρνηση άλλαξε και ήρθε η Νέα Δημοκρατία Συγγνώμη η Νέα Δημοκρατία λέει ότι από το 17 και μετά δεν έγινε τίποτα Από το 17 και μετά έγινε η ηλεκτροδότηση όλου του δικτύου του σιδηροδρομικού του υπάρχοντος, συνε... του λειτουργούντος τότε στην Ελλάδα, διότι από τα 2.500 ε, χιλιόμετρα σιδηροδρομικού δικτύου λειτουργούσαν όταν παρέλαβε η κυβέρνηση του ΣΥΡΑ τα 1200. Όπως θυμάστε, επί Μάλιστα. Σαμαρά λόγω μνημονίων έκλεισαν οι γραμμές ε, της Πελοποννήσου, έκλεισαν πολλές γραμμές ε, Παράδρομοι, παρά, παράλληλες γραμμές, παράλειδες όχι κύριε. Και, σε... και λειτουργούσε μία γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, μόνο σε ένα μικρό σημείο ήταν διπλή Μάλιστα. και αυτό το έργο ολοκληρώθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, επί ΣΥΡΙΖΑ άρχισε υλοποιητό η σύμβαση του 17, του 14, 14 συγγνώμη, του και... Ή, έγινε η συμπληρωματική yeah. Από το 19 και μετά τι έγινε. Τώρα. Από το 19 και μετά ενώ ήταν έτοιμη η σύμβαση προ υπογραφή, η Νέα Δημοκρατία δεν υπέγραψε αυτή τη σύμβαση, καθυστέρησε και την και υπέγραψε. Και όχι, υπέγραψε την ίδια. Με ελάχιστε αλλαγέ. Ah. Το 21. Yeah. Και από το 21 προέβλεπε η νέα σύμβαση τη Νέα Δημοκρατία σε 14 μήνε να έχει ολοκληρωθεί και η τηλεδιαχείριση και η σηματοδότηση. Yeah. Κάτι που δεν έγινε. Yeah. Αυτό το αφήνω στην άκρη. Όμως, το, κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ ότι ιδιωτικοποίησε την ΤΡΕΝΟΣΕ και μάλιστα την επούλησε στην Ιταλική κρατική ε, εταιρεία τη Φερόβια. Αντί για 45, Αντί για 45. εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι αναλυθέστατο. Και είναι αναλυθέστατο για τον εξής λόγο. Πρώτον, η ε, ΤΡΕΝΟΣΕ είχε υπαχθεί στον ΤΑΙΠΕΔ από την κυβέρνηση Σαμαρά, γιατί ήταν μνημονιακή υποχρέωση του Δευτέρου Μνημονίου. Μάλιστα. Δεύτερον, η Τρένοσε είχε ε, προσπάθησε η κυβέρνηση να την πωλήσει, έκανε τρεις άγνους διαγωνισμούς Άμε, τρεις, και εμφανίστηκε μόνο ένας η κρατική η Ιταλική εταιρεία η οποία προσέφερε 45 εκατομμύρια. Όμως, δεν πωλήθηκε 45 το ελληνικό δημόσιο ωφελήθηκε 745. Γιατί με την πώληση τη τρένο, δηλαδή με την ιδιωτικοποίησή τη, αμέσω και ήταν προπόθεση Διεγράφει πρόστιμο 700 εκατομμυρίων που είχε επιβάλει η Ευρωπαϊκή Τώρα, Ένωση για τι κρατικέ ενισχύσει Τα 50 εκατομμύρια το μήνα. Γιατί τα δίνουμε όμω. Να σα εξηγήσω. Για, αφού δεν έχουμε μία γραμμή. Να, να σα εξηγήσω. Κακό τα δίνουμε. Θα Αυτό. Δίνουμε. Μισό λεπτάκι. Το κακό τα δίνουμε. <σέξτε>, προσέξτε, Μέσα στη σύμβαση όμω τη ιδιωτικοποίηση που υπεγράφει επί ΣΥΡΙΖΑ, προεβλέπεται η υποχρέωση τη Ιταλική εταιρεία να κάνει επενδύσει 700 εκατομμυρίων μέσα σε 4 ή 3 χρόνια. Δεν υμακ... i̇şte έκανε. Δεν έκανε, όχι μόνο δεν έκανε, αλλά Ήρθε η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία με τη νέα σύμβαση και περιόρισε την υποχρέωση επενδύσεων από τα 700 εκατομμύρια στα 150, Μάλιστα. από τα 700 εκατομμύρια, στα 150 εκατομμύρια. Και παράλληλα με την υποχρέωση επενδύσεων των 700 εκατομμυρίων, το ελληνικό δημόσιο κατέβαλε 50 εκατομμύρια, τα οποία ενώ η Τρενοσέ, η, η, τρένοσε, η, Hellenic η, τρένη, η, Hellenic τώρα, δεν η ε, υλοποιεί τι υποχρεώσει τη. Εμεί καταβάλουμε τα 50, τα οποία καταβάλλονται επί κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι. Για να κλείσουμε με αυτό, ότι... αυτό μόνο, σα παρακαλώ. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι, προσέξτε, ε, μιλάνε ε, για την ιδιωτικοποίηση τη ΤΡΕΝΟΣΕ κλπ. Η ιδιωτικοποίηση τη ΤΡΕΝΟΣΕ υπό του όρου που έγινε, δεν έχει καμία σχέση με το ατύχημα, το δυστύχημα, την τραγωδία. <και> η τραγωδία οφείλεται σε ελαττώματα των υποδομών. Και οι υποδομές παραμένουν στον νοσέ που, που με μάχη κράτησε ο ΣΥΡΙΖΑ υπό τον έλεγχο του ελληνικού δημοσίου και που η νέα δημοκρατία ήθελε να ιδιωτικοποιήσει μέσω ΣΔΙΤ, δηλαδή συνεργασίας Μάλιστα. δημόσιου ιδιωτικού τομέα, όπως επανειλημμένα είχε δηλώσει στη Βουλή ο μέχρι πρότινος Υπουργό κ. Καραμαλής. Μάλιστα. Το ζήτημα για μένα... Ε, κύριε Φιλιππακόπουλε, είναι ότι πέρα από τις όποιες μέχρι τώρα παραλήψεις ή επιμερισμό ευθυνών πολιτικών ή ποινικών που θα ακολουθήσουν από τη δικαιοσύνη, δεν μπορεί να προκαταληφθεί, να προκαταλαμβάνεται το πόρισμα, ο έλεγχος, η κρίση της δικαιοσύνης από ένα πόρισμα που Επιδιώκει η κυβέρνηση το Μητσοτάκη επιτροπής. Με Με μιας επιτροπής, ναι. η οποία δεν είναι ούτε υπερκομματική ούτε διακομματική, είναι μάλιστα. κυβερνητική. Μάλιστα. Και η οποία καλείται εντό ελαχίστου του χρόνου να διαγνώσει τα αίτια της, και ε, αυ... φυά, της πάλι, τραγωδίας. Μάλιστα, πόλεμα, ναι. Και αυτό το επιδιώκει ως τέχνασμα προεκλογικό για να το χρησιμοποιήσει μάλιστα. και να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Οι ευθύνε είναι οι παρκτές και οι πολιτικέ και οι ποινικέ. Η Νέα Δημοκρατία φέρει ευθύνη για όσα έπραξε Μάλιστα. την τετραετία. Μάλιστα. Και εκεί αυτή η τετραετία θα έπρεπε να αντιμετωπίσει εάν υπήρχαν και τα όποια προβλήματα κληρονόμησε από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Πασόκ και από το Σαμαρά και από το Βενιζέλο Μάλιστα. και από όλου. Η ευθύνη αυτή είναι κάθε κυβέρνηση. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε... Μονοπόλισε βέβαια το θέμα αυτό, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα, το καταλαβαίνετε. Το ξέρω. Γιάννη Μαντζουράνη, υποψήφιο στον νότιο τομέα τη Αθήνα με τον ε, ΣΥΡΙΖΑ. Καλή προσωπική επιτυχία όταν γίνουν τώρα εκλογέ.